την 31/3/2011 και ώρα 6 το πρωί, αστυνομικοί των τμήματων Ιχθύου και Αραιόπολης μετέβησαν στον όρμο Κουκούρι του οικισμού Καφιώνας, δημοτικού διαμερίσματος Δριάλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και εντόπισαν 5 τριαξονικά φορτηγά έμφορτα με ελαφρέα πακέτα τσιγάρων, καθώς και 5 επιβατικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άγνωστοι δράστες για τις μετακινήσεις τους. Στον τόπο πλην των φορτηγών ανεβρέθη ανεβατόριο, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι άγνωστοι δράστες για την φόρτωση των αθρέων τσιγάρων στα φορτηγά. Οι άγνωστοι δράστες, ειδοποιούμενοι για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, εικάζεται ότι διέφυγαν με πλωτό μέσω θαλάσσης. Αμέσως κινητοποιήθηκε όλη η διαθέσιμη αστυνομική δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λαπωνίας για τον εντοπισμό τους, με αρνητικό μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Ενώ ειδοποιήθηκαν επίσης το Λιμεναρχείο Ιγηθίου, καθώς και το Τελωνείο Ιγηθίου, το οποίο απέστειλε αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος προέβη στις φράγεις των φορτηγών με τα λαθρέα τσιγάρα. Από πρόχειρη εκτίμηση πρόκειται πάνω από 2 εκατομμύρια λαθρέα πακέτα τσιγάρα. Από τα ευρήματα που ανήβραν στο χώρο το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ιγηθίου και Αραιόπολης, υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για την ανακάλυψή τους. Το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης έχει αναλάβει την προανάκριση κατά εντολή δική μου, η οποία και συνεχίζεται.